Απολογείται ο Ερντογάν στον κόσμο του, στους πολίτες της Τουρκίας για το ένα θέμα μετά το άλλο και στην αντιπολίτευση βεβαίως. Έχει όμως ένα πράγμα για να καμαρώνει και αυτό είναι η αμυντική του βιομηχανία. Τα περίφημα τουρκικά drones. Έρχονται όμως τώρα οι Αμερικάνοι, όπως θα μας δώσει τις πληροφορίες και το ρεπορτάζ στο αναλυτικό του Μιχάλη Συγνατίου, και μπαίνουν σφήνα ακόμη και σε αυτό για το οποίο περηφανεύεται. Τι ετοιμάζεται να γίνει, Μιχάλη? Πόπη, καλησπέρα από την Ουάσιγκτον. Μας ενδιαφέρει λοιπόν ακόμα μία τροπολογία στο νέο προϋπολογισμό του Αμερικανικού Πενταγώνου, εκτός από αυτή του γερουσιαστή Μενέντες που ήδη μεταδώσαμε, και αφορά και αυτή τα F-35. Η τροπολογία αφορά με την εμπλοκή της Τουρκίας στον πόλεμο της Αρμενίας και του Αζερβαϊτζάν, αλλά αναφέρεται στη χρήση των τουρκικών drones, τα οποία φαίνεται ότι χρησιμοποιούν αμερικανική τεχνολογία. Και μας αφορά η τροπολογία, διότι μία από τις βάσεις των συγκεκριμένων τουρκικών drones βρίσκεται και στην κατεχόμενη Κύπρο. Mm-hmm. Η τροπολογία περιλαμβάνεται και αυτή στο τελικό πακέτο του προϋπολογισμού του Πενταγώνου για τη νέα χρονιά. Προβλέπει ότι σε 180 μέρες από την ισχύ του νόμου, άρα στο τέλος Μαΐου, το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ είναι υποχρεωμένο να καταθέσει στο Κογκρέσο έκθεση με την οποία πρέπει να απαντά στο βασικό ερώτημα: αν στον πόλεμο του Αζερβαϊτζάν εναντίον της Αρμενίας χρησιμοποιήθηκαν αμερικανικά οπλικά συστήματα ή τεχνολογία. Όπως βλέπεις, είναι πολύ έξυπνος ο τρόπος με τον οποίο έχει τεθεί αυτή η τροπολογία. Η τροπολογία λοιπόν αφορά την Τουρκία, η οποία προσφέροντας drones στο Αζερβαϊτζάν το βοήθησε να κερδίσει τον πόλεμο εναντίον της Αρμενίας. Είναι σημαντικό επίσης ότι η τροπολογία αυτή υποχρεώνει την Αμερικανική κυβέρνηση να καταγράψει σε 6 μήνες οποιαδήποτε εμπλοκή ξένων παραγόντων στον πόλεμο, άρα στοχεύει κατευθείαν την Τουρκία. Η Αμερικανική κυβέρνηση πρέπει επίσης να περιγράψει και τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στις οποίες συμμετείχαν ξένοι παραγόντες, οι Τούρκοι δηλαδή, διότι μόνο αυτοί συμμετείχαν, όπως και τις πωλήσεις στρατιωτικού υλικού και τις εμπλοκές ξένων κυβερνήσεων κατά τη διάρκεια αλλά και μετά τις συγκρούσεις. Τέλος, απαιτείται να αποκαλυφθεί η προσπάθεια του Αζερβαϊτζάν και ξένων κυβερνήσεων να στρατολογήσουν και να χρησιμοποιήσουν ξένους τρομοκράτες. Ως γνωστόν, η μόνη χώρα που το κάνει προς το παρόν είναι η Τουρκία. Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μιχάλη.